2020. Έχω άλλα πέντε. Άλλα πέντε έχω τέτοια. Το βλέπεις εδώ. Ναι. Εδώ έχει μια εικόνα της Παναγίας. Ναι. Το ξέρετε ή δεν το ξέρετε? Μαθαίνουμε. Δεν το ξέρετε, έχετε δει, πήρατε όχι, καμιά φορά όχι, τέτοιο. Όχι, όχι. Το πάρτε, όταν πάρετε αυτό το ημερολόγιο, εδώ ακριβώς να το. Εδώ, 2020-2019, είχε μέσα εδώ πέρα εικόνα. Αυτή η εικόνα της Παναγίας. Δεν μπορείς την εικόνα της Παναγίας να την έχεις και να την πετάς. Την πήρα λοιπόν αυτές όλες τις εικόνες, τις έδωσε σε κάποιον και του είπα πάρτες και ρίξε στη θάλασσα. Δικό σας τώρα, προχθές. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Ναι. Τώρα τι συνεννοηθήκαμε. Συνεννοηθήκαμε. Στη θάλασσα, όταν, γιατί το ρίχνει. Όταν θα έρθείτε. Γιατί το ρίχνει στη θάλασσα. Γιατί να το ρίξει. Τι θες να το κάνεις. Να το έχει πάνω του κάπου. Να το κάψεις. Όχι να το κάψεις. Αλλά τι να το κάνεις. Να το κάψεις απαγορεύεται. Να το βάλεις εδώ πέρα να το ρίξει. Στο κούτελο του κολλήγεις. Σε ένα κάπου που δεν θα το πετάξεις. Τι λες μωρέ τώρα, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Κάποιος άλλος θα πει. Άμα δεν θα το πετάξει εγώ, θα το πετάξει εσύ που θα... Εγώ θα έχω πεθάνει και εσύ θα πας εκεί πέρα και θα τα πάρεις και θα πετάξεις όλα. Να, εδώ έχω τόσα πέντε, δέκα έχω τέτοια. Δέκα έχω τέτοια. Ναι. Από αυτά όλα τα δέκα έβγαλα εγώ από χρόνια τώρα. Τα έβγαλα και τα έχω και τα έδωξα σε έναν τώρα, τα πέταξε στη θάλασσα. Για να τα ρίξω όμως στη θάλασσα χρειάζεται μια τακτική. Θα τα πιάσεις, θα βάζεις σε ένα σύρμα ψηλό, θα τα βάλεις μέσα εκεί, θα πάρεις ένα σύρμα να του κλείσεις καλά, θα έχει κενά από το σύρμα και θα βάλεις και ένα βαρύδι να πέσει στη θάλασσα. Όταν το ρίξει στη θάλασσα, κλείσει αυτό εκεί πέρα και τη λύσει. Άλλοι το πέραν και το σκάβαν και το βάζανε μέσα στο τέτοιο. Στη γη. Στη γη. Δεν γίνεται να το βάλει στη γη. Άμα το βάλει στη γη δεν γίνεται. Ενώ στη θάλασσα θα πάει και θα διαλύσει. Σιγά σιγά τσακα 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 θα διαλύσει. Θα το φάνε και τα ψάρια. Ποιο θα το φάνε τα ψάρια, μωρέ. Θα διαλύσει να γίνει σκόνη βρε βλογημένα. Τι τα φάνε τα ψάρια ρε λέει. Έλα ρε χαρά να μπει. Τα φάνε τα ψάρια να μπει. Σε εδώ, τι είναι αυτά που λες τώρα. Ψάρι που είσαι κι εσύ. Κατάλαβες τι σας είπα τώρα γι' αυτό. Ναι. Τι είπα να κάνετε εδώ. Θα γράφεις εγώ όνομα. Ονόματα θα βάλω. Να βάλω ονόματα. Δε τι θα βάλετε μετά από πάνω εδώ. Τι θα βάλουμε. Ζιλοτέιπ. Το ζιλοτέιπ για να μην φεύγει το όνομα. Το ζιλοτέιπ θα το αρχίσεις από εδώ. Όλο γύρω γύρω. Αφού γράψεις όμως εδώ πέρα, γιατί άμα θα γράψεις δεν θα μπαίνει το ζιλοτέι. Ναι. Λοιπόν, θα γράψετε εδώ πέρα πρώτα, θα πάρεις το ζιλοτέι, μετά θα το γυρίσεις γύρω 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 εδώ. Έτσι 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 έτσι. Και θα έρθει μέχρι εδώ. Και άμα θα έρθει μέχρι εδώ θα το βοηθάει που λέει ο λόγος, θα το ενισχύει. Κατάλαβες αυτό. Και αυτό εδώ πέρα μην πράξετε να το βγάλετε, γιατί χρειάζεται μεγάλη τεχνική για να βγει αυτό. Αυτό το βάλαν εκεί πέρα και έμενε εκεί. Αλλά κάποιος είπε ότι θα τα πειράξει αυτά, λέει, θα τα βγάλει. Για μην τα μπερδεύουμε, λέει. Ναι, τα καπάκια. Γιατί μπορεί να μπερδευτούμε, άμα δεν θα βάλουμε ονόματα. Δεν έχει σημασία με τα τέτοια. Να το δω λίγο, πάτε. Δεν μπορεί να βγει, δεν είναι εύκολο να βγει αυτό. Τι πας να κάνεις εκεί, Χαραλάμπε. Θα το σπάσεις εδώ πέρα. Έλα τώρα, τι θα κοίτα να δεις. Έτσι σου είπε ο Πάτερ Νικήφορος. Έτσι είπε να κάνεις. Α, καλά. Τα έχεις μπερδέψει όλες. Όχι, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Έλα, τράβα. Άμπρα, αυτό. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή σου λέω. Είδες πως το έκανα, το χαλάσα. Άντε πάλι. Δεν θα το κάνουν όλοι οι γλωγημένοι. Δεν το κάνουν όλοι, βέβαια δεν το κάνουν. Αυτό είναι. Θα το κάνουμε εμείς. Κάνε και σε εκείνο τώρα τον άλλον. Να, κάνε και σε αυτό. Κάνε και σε αυτό. Τώρα που άρχισες. Τώρα που βρήκες το κόλπο να πούμε εδώ πέρα. Σιγά όμως, πρόσεχε με μεγάλη προσοχή. Μπροστά πρέπει να το τσακίσεις. Λίγο να το τσακίσεις και μετά. Α, μπράβο. Με παιδιάζει. Βάλε και το τέτοιο. Τώρα, εγώ μπορώ να κλέψω το δικό σου το νερό. Δεν το αφουμε το νερό, κατάλαβε. Ναι, εσύ μπορεί να το κλέψω. Το κρυμμένο πιο. Εγώ θα κλέψω. Εσύ δεν θα έχεις τέτοιο.
Εγώ θα έχω τέτοιο. Εσύ θα σε πετάξω αυτό εσένα, θα πάρω πολύ εγώ το δικό μου και θα σε κάνω εσένα να μην κλείσω εγώ που να πας. Πάρτε το πράγμα. Την εικόνα δουρίζετε ή μόνο κλέβετε? Εικόνα δουρίζετε, μπορώ να δουρίσω εικόνα σε κάποιον? Σε ποιον θα δουρίζεις? Σε έναν που είναι ορθόδοξης. Στη κόρη. Στην κόρη σου. Να. Μα να τη δώσει, εγώ δεν σου λέω να μην τη δώσει. Το θέμα είναι να μην εκτιθεί η εικόνα. Ή ο σταυρός είναι έχεις, ή η εικόνα έχεις, δεν πρέπει να εκτεθεί από τον άνθρωπο. Άχι, άκουσα κάποτε ότι η εικόνα δεν μπορώ να δουλίζω στο φίλο. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Ναι, καλά λέει. Ναι. Προσέξτε, καλά λέει. Ναι. Άμα εκείνος είναι άπιστος, λέει στην Κοινή Διαθήκη, μη δώτε τα Άγια τη Κυσή. Και μη βάλετε τους μαργαρίδες έμπροστα τον χείρο. Η εικόνα αυτή, άμα την δώσεις έναν άπιστο, μπορεί να την πετάξει. Μπορεί να την... Ξέρεις ότι εκτιμάει τότε που μπορείς να δώσεις. Κατάλαβες τι γίνεται, είναι αυτό γίνεται. Σε άπιστο, όχι σε πιστό. Ε? Σε πιστό γίνεται. Ο πιστός θα τα πάρει. Ναι. Κοίταξε ακόμα ένα σοβαρό θα σας πω. Ναι. Υπάρχουν εικόνες οι οποίες μυροβλίζουν. Mm-hmm. Και οι οποίες είναι 500 χρονών και 1000 χρονών. Αυτές οι εικόνες είναι ξύλινες. Αυτές οι εικόνες μόνο τη βιάζει και τη βάζει, ευωδιάζει η εικόνα. Λοιπόν, όταν αυτή την εικόνα την έχεις, εσύ δεν μπορείς να την έχεις τώρα μέσα στην εκκλησία, γιατί θα είναι ξύλινη, που θα τη στηρίξεις. Κατάλαβες? Mm-hmm. Και τι κάνεις που λες? Αυτές τις εικόνες τις παίρνουν, τις μαζεύουν, μαζεύεται οι πατριάρχες, οι ιερείς, αρχιερείς, εκεί πέρα γυρίζουν σε ένα μέρος εκεί πέρα που φτώνουν, γύρω γύρω βάζουν τις εικόνες εδώ και τις βάζουν φωτιά και τις καίνε. Αυτό όμως το κάνει η εκκλησία. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς μπορούμε μονάχα τις εικόνες τις χάρτινες να τις πάρουμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα. Να τις βάλουμε σε έναν τρόπο, όταν θα έρθετε να σας δείξω και αυτόν τον τρόπο να το ξέρετε. Να σας δείξω και αυτόν τον τρόπο να το ξέρετε. Πάτερ, να κλέψεις εικόνα αυτό. Τι να κλέψεις? Μου είπε κάποιος αν τρελάθηκες εικόνα. Κοίτα, άκου να σε πω. Αν εγώ είμαι πιστός και εσύ έχεις μια ωραία εικόνα, καλή εικόνα, και είσαι άπιστος, εγώ θα στην κλέψω την εικόνα. Θα στην κλέψω. Από άπιστο. Εσύ είσαι άπιστος. Εγώ είμαι πιστός. Έρχομαι και στην κλέβω την εικόνα. Γιατί δεν τη μεταχειρίζεσαι όπως πρέπει να τη δοξάζεις. Από πιστό δεν γίνεται αμαρτία, έτσι. Ο πιστός γιατί να έχει αμαρτία? Όχι, αν έχει πιστός εικόνα όμορφη και εγώ να κλέψω, αμαρτία είναι. Όχι, δεν είναι αμαρτία. Άμα είναι πιστός, δεν είναι αμαρτία. Άμα είναι άπιστος, είναι αμαρτία. Άμα είναι άπιστος ο άνθρωπος και έχει εικόνα, αυτός είναι κακός άνθρωπος. Αυτός θα την πετάξει, θα την φτιάξει, θα την γκρεμίσει, θα την βρήσει. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Αν άνθρωπος πιστεύει και έχει εικόνα και μου άρεσε η εικόνα, τρελάθηκα και έκλειψα, αμαρτία είναι? Όχι, εμένα σου είπα, όταν έχεις πίστη και την κρατήσεις όπως πρέπει όμως. Όπως πρέπει, είδες εδώ τώρα... Το κλειψιά από... άμα είναι πιστός, τι να κλέψεις να πούμε, εντάξει, δεν κλέβεις. Εγώ... καινούργια ημερολόγια, ορίστε. Αυτό θέλω να μάθω, όλα γιατί άκουσα ότι... Εσύ μην την μπερδεύεις τώρα τον Πάτερ Νικήφορο, γιατί έχουμε άλλα εδώ. Άσα τα αυτά, έχουμε εδώ... Μετά θα το ρωτήσουμε. Τώρα έχουμε εδώ, βλέπεις, έχει το βιβλιαράκι εκεί πέρα. Εδώ και τέτοι. Μας λέει άλλα τώρα. Όλες τις εικόνες τις έβγαλα εγώ από εδώ, από το ημερολόγιο, να τις. Τις πήρα και τις έδειξα, τις μάζεψα και τις έδωσα τώρα. Έχει, δεν έχει, 5 μέρες έχει που ήσασταν εδώ. Τις έδωσα και πήρε και τις πήρε, του λέω πάρτες και ρίξε τη θάλασσα. Και τις πήρε και πήγε στη θάλασσα. Ναι, γιατί περνάνε από τα χέρια για τα δικά μας τέτοια πράγματα.
Οπότε... Ναι, δεν το, το έχετε πει για το σταφίδα που μου δείξατε εκεί με την ελληνική σημαία που είναι. Σε μένα είπα, σταφίδα δεν έχετε πει. Έχει ελληνική σημαία και πρέπει να την κόψουμε όπως έκανε και αυτό. Δεν θα σε το δείξω ένα-ένα. Όχι ελληνική σημαία. Έχει ελληνική σημαία και πρέπει να το κόψει. Πρέπει να κόψει. Θα βάλει το σταυρό με το ψαλίδι. Όπως έβγαλα εγώ αυτό εδώ την εικόνα από εδώ. Ο Γιώργος πάλι. Από τη σταφίδα, από τα σταφίδα, με ελληνική σημαία, γύρω, γύρω. Τα γαλοπροϊόν και αυτά. Ακούστε, ακούστε τι λέει. Θα το βγάλεις γύρω γύρω, θα το πάρεις και θα πιάσεις να κόψεις το σταυρό όπως είναι, αυτό δεν είναι, όπως είναι ο σταυρός εδώ, θα το κόψεις έτσι και έτσι. Δηλαδή, κάθετα έτσι. Θα το κόψεις και θα το κάνεις δύο το σταυρό. Κατάλαβες? Ναι. Και όταν το βγάλεις, ναι, με βγάλεις, με βγάλεις φωτογραφία. Ναι, θα κάνω selfie. Με βγάλεις φωτογραφία. Selfie θα ρωτήσω. Είδες το χοντρούλι. Είδες το χοντρούλι. Κάτι έγινε για την πληγησαργία, τον έδωσε ένα τέτοιο. Εγώ το κράτησα. Αν έχετε. Το έδωσα για να μην το χάσω, το έδωσα στο Λεωνίδα να το κρατήσει. Να μου το δώσει. Δώστε σε όλους τους συναδέλφους σας που είναι περισσότερο εύσομοι. Ναι. Και εκείνοι που δεν είναι, γιατί αυτό είναι εργαλείο. Θα δώσω εγώ, ναι. Το κρατάς στα χέρια σου. Το πετάς εσύ. Αυτό είναι... Βλέπεις τον πατρική φόρο. Βλέπω τον πατρική φόρο μέσα και τον πατέρα τέτοιον. Τι κάνεις, καλά είσαι, καλά. Ένα φυλάκια το δώσω. Έτσι που λέω. Λοιπόν, αν θα έρθετε πρώτα θεός γυρίσετε, να σας πω αυτά ό,τι μπορώ περισσότερα να σας τα δείξω πρακτικά για να τα έχετε υπόψη σας. Άμα δεν τα έχετε υπόψη σας, έπειτα του σε πω ένα πράγμα. Εσύ στην πλάτη σου έχει τον Τίμη Σταυρό, έτσι. Στο ρούχο σου πάνω. Στο ρούχο σου πάνω. Δεν μου λες όταν, όταν πεθάνει, ποιο θα το βγάλει αυτό από εκεί από πάνω. Σε ρωτώ τώρα. Ποιο θα το βγάλει να το τιμήσει όπως χρειάζεται. Ποιο, κανένας. Το έχει σκεφτεί και αυτό. Όχι. Τι θα γίνει. Ξέρετε πόσα παλιά ρούχα βλέπω δει με σταυρούς και με τέτοια. Και λέω και τι γίνεται. Και αναγκάστηκα και πήρα εγώ ψαλίδι, ξένο ρούχο και το έκοψα γύρω 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 και πήρα το αυτό και το κομμάτιασα εγώ. Αλλά μα τι θα γίνει. Έμεινε τσάτσαλος. Τσάτσαλος. Αυτό έχει εκεί πέρα και κρέμεται. Ορίστε. Να ο σταυρός, να έχει αριστερά. Αυτό είναι το κομποσκήνιμο. Αριστερά σε εκεί, να τα παραμύρια σου εκεί. Εκεί στη ζέπη σου στην αριστερή. Αυτό εδώ. Τα βλέπεις εκεί η σημαία με τα τέτοια, με τα αυτά. Το Αντίτας. Δεν έχει σταυρό. Όχι, το δίνω εκεί. Αυτό. Για το σταυρό. Εντάξει, τον βρήκες. Το βρήκες. Τα κομποσκήνια, άμα πεθάνεις, τι θα τα κάνεις αυτά. Τα κες. Ποια. Εσύ αφού θα έχεις πεθάνει, πώς θα τα κάψεις. Τα κομποσκήνια που έχω. Τα κομποσκήνια καίγονται, να το ξέρετε. Μπορείτε να το κάψετε ή να το δώσετε δώρο. Αλλά πεθάνει, πότε θα προλάβει. Εσύ τι μάθησες για εκεί πέρα. Καλά εργοστάσιο εκεί πέρα. Εργοστάσιο. Ένα ευλογημένο. Αυτό είναι, κάνω προσευχή με αυτό εδώ το μεγάλο που έχω. Γιατί έχει μεγάλο. Αυτό είναι κατουστάρα είναι βέβαια. Κατουστάρα είναι αυτό. Έτσι, το έχω γυρίσει, αν το έχω πάντα μαζί μου. Ένα είναι. Ένα. Έχω και κάτι μικρούλα εδώ πέρα, τα μικρά. Εντάξει, αυτά τα έχω μόνιμα τα εδώ. Τα μικρούλια και τα μεγαλούτσια και γυρίζεις που λες εκεί πέρα. Και γυρίζεις και τα πετάξεις με τα σκουπίδια. Όχι, σαν σκουπίδια. Εσύ δεν θα το πετάξεις, θα στο πετάξουν στα σκουπίδια. Να μην φοράς κομποσκίνη. Το καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν σου λέω να μην το φοράει. Να φοράει κομποσκίνη, αλλά. Θέλει προσοχή. Τι να σε πω τώρα. Εγώ ενημερώνω τα παιδιά μου, το ένα το άλλο και λέω έτσι όπως εσάς. Εγώ από τη στιγμή που σας ενημέρωσα τίποτα από εκεί και πέρα δεν έχω καμία ευθύνη. Επίσης να πάρω Γενή Διαθήκη, το τρεμπέλο. Σας είπα, γράψτε. Άλλη μια ερώτηση. Ναι. Τα παιδιά σε βρήκαν εδώ, έρχονται εδώ. Ποια? Τα παιδιά σου. Έρχονται, όποτε μπορούν να έρχονται. Τώρα δεν μπορούν, γιατί αυτοί έχουν υπηρεσίες, πράγματα, το ένα σάμα. Αν έχουν υπηρεσίες, δεν μπορούν να αφήσουν την υπηρεσία τους.
και να έρθουν. Άλλος έχει οικογένεια, θέλει να κοιτάξει τι θα γίνει με τα παιδιά του. Να το βοηθήσει, να το φτιάξει. Κατάλαβες. Να σε καλά πάτε. Αυτό είναι. Τώρα το παιδί που είναι, πειράτε. Η Αγγευλουγιά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, πατέρα Νικήφορο, για την ενημέρωση, για όλα αυτά που μας είπατε. Θέλει να μας πεις μέχρι να φύγουμε. Και όταν θα γυρίσουμε θα μας πείτε και τα άλλα. Νικηφόρε. Ο μάστορας, πού είναι ο μάστορας. Έλα. Ο μάστορας. Αυτό δεν το έχεις φτιάξει όμως. Αυτό το μπουκάλι πιανού είναι να πάρω εγώ. Αυτό είναι δικό μου. Να, που είναι σημαδημένο. Ναι, ναι, γέμισε το νερό. Είδε ο Κοντρούλη. Νικηφόρε, ναι. Εγώ το βάζω το τόνο αλλιώ. Σε σύμφω εκείνο που δεν είναι. Σε αυτό που έβαλε το άσπρο εκεί. Ναι, αυτό θα το πάρω εγώ. Ψάξτε να. Ευλογημένοι. Άλλο θέλει να πω. Ψάξτε να βρείτε για να βάλετε. Τελείωσε. Μην κάθεστε και συζητάτε άλλο. Αυτό από εδώ πέρα το κολοκύθι. Αυτό το κολοκύθι, αφού θα σβήσει ή θα το σβήσει το κολοκύθι με το μαρκαδόρο και θα. Θα πάρεις το νερό μετά και θα το βάλεις μέσα σε εκείνο εκεί. Ή θα πάρεις από την βρύση κατευθείαν από εκεί και θα πάρεις νερό για να έχεις το μπουκαλάκι σου. Αυτό είναι γερό. Το βάλεις εδώ δεν έχει ανάγκη. Αυτό το. Τι είναι αυτό. Κατάλαβες. Αυτό είναι ελαστικό, κρατάει πολύ όμως. Είναι ελαστικό, κρατάει πολύ ελαστικό. Ορίστε. Έχω νερό εγώ τώρα. Σιδερένια κανονικά. Χρειάζομαι. Μην το στήγγεις πολύ βρε, πάρα να το χαλάσεις. Να, ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Λοιπόν, γράψετε για την Καινή Διαθήκη. Γράψετε για την Καινή Διαθήκη, ήδη σας ενδιαφέρει. Μα δεν μας ενδιαφέρει. Γράψε για, γράψε στο κομπιούτερ. Καινή Διαθήκη Τρεμπέλα. Αληθώς. Ακούς, θα πιάσετε. Και θα βγάζει αυτό. Έχει τέτοια, τα πουλάνε. Τα πουλάνε τέτοιο. Τέτοιο. Ναι, ναι, υπάρχουν πατρινικοί φορές. Το πετάλο. Ή θα δείξεις έναν που έχει τέτοια στο πραγματικό. Και κοίταξε, αυτό που θα το βάλετε, δεν θα το βάλετε εδώ μέσα. Ακούς. Ναι. Δεν θα το βάλετε μέσα εδώ. Μέσα εδώ δεν θα το βάλετε, εδώ, στο ίσιο, για να μπορέσετε να το γράψετε. Κατάλαβες ή δεν κατάλαβες. Ναι, ναι, πατέρα, ναι. Εδώ, στο ίσιο θα το βάλετε.